Ο Γιώργος Θεοφάνους και οι φίλοι του δίνουν ραντεβού στο Open. Αγαπημένοι τραγουδιστές σε μοναδικές μουσικές βραδιές. Μαζί τους ανερχόμενα ταλέντα που κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα. Ένα τραγούδι ακόμα με τον Γιώργο Θεοφάνους. Σε 9 ώρα, κάθε Παρασκευή στις 8 το βράδυ. Είμαστε Open στο καλό τραγούδι. Σαρμπέλ! Θέμη! Είσαι έτοιμος? No. Δεν πειράζει, κρίμα. Έχω πάρα πολύ άγχος. Λες ψέματα. No, I'm stressed. Θα ακούσεις. Να μου δώσετε ένα αλληλούια. Μια βροντί για να ξεκινήσουμε. Έτσι ωραία. Όχι ρε παιδιά. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με την πρώτη μας ερώτηση. Αφού είσαι στρες λοιπόν, βροντές θα ακούς. Πάμε. Ποιο τραγούδι σου δεν αντέχεις να ακούς? Το Γεια σου Μαρία. Γιατί? Έχει παίξει πάρα πολύ, ε. Thank you guys. Thank you. Έχει παίξει πάρα πολύ, ε. Εντάξει. Όταν πρώτο άκουσα το τραγούδι, γιατί δεν είμαι πολύ του Latin, αν και έχει λίγο ethnic μέσα το Γεια σου Μαρία, αλλά δεν είμαι πολύ του Latin και είναι αρκετά Latin το κομμάτι αυτό. Στην αρχή θυμάμαι όταν μου το παίξανε για να το πω στο στούντιο, ήμουνα λίγο, αχ, δεν ξέρω. Τελικά το αγάπησε πάρα πολύ ο κόσμος. Πάρα πολύ όντως. Κοίτα, αγαπάω όλα μου τα τραγούδια, λίμωνο, αλλά είναι το least favorite από τα τραγούδια μου. Καριέρα, χρήματα, οικογένεια, μου τα βάζεις στην σειρά προτεραιότητας που έχεις, priorities για σένα. Καριέρα, χρήματα, οικογένεια. Έλα ρε! Θα τρελαθώ! Η Σοφία από πίσω. Σοφία, τι γνώμη έχεις? Όχι, είναι ένας άλλος. Τι? Εγώ νόμιζα θα πει οικογένεια. Ναι. Χρήματα, καριέρα, τελευταίο. Είναι αυτό που περίμενες όμως να πω. Το είπα ακριβώς ανάποδα. Ναι. Εντάξει παιδί μου, okay. Ο Χαρμπέλα πάρεις έτσι. Σοκαρίστηκα, έπαθα τσοκ. Θα πάρω αλληλούια και κεραυνό. Αλληλούια. Thank you guys, thank you, thank you. Θα ήθελες να μεγαλώσεις την οικογένειά σου? Ίσως. Ίσως. Α, δεν είναι κάτι στα σχέδια. Δεν είναι προτεραιότητα. Οκ. Όχι. Δεν ήταν ποτέ προτεραιότητα αυτό. Δεν προλαβαίνει και από τα ταξίδια να κάνει κανένα παιδί. Άστα. Έλα, Σοφία. Σταμάτα. Θα πάω στην Ακρόπολη να κάνω τάμα. Θα πάω να κάνει ένα παιδί ο Σαρμπέλ Ακρόπολη. Θέλω να μου πεις τη μεγαλύτερη κατηνιά που έχεις κάνει σε μία σχέση. Να κοιτάξεις κινητό τηλέφωνο, να παρακολουθήσεις. Κατάλαβες τι εννοώ. Ναι, ναι, κατηνιά, κατάλαβα. Έχω κοιτάξει κινητό στο παρελθόν πολύ πριν από πολλά χρόνια. Έχω κοιτάξει κινητό. Και. Τι και. Βρήκες κάτι ή τσάμπα το κοίταξες? Δεν θυμάμαι. Σιγά μη δεν θυμάσαι. Έλα ρε παιδιά. Γιατί. Δεν θυμάμαι. Λένε ότι όποιος ψάχνει βρίσκει. Λένε ότι όποιος ψάχνει βρίσκει. Για να δεις το κινητό κάτι είχες στο μυαλό σου. Δεν θυμάμαι όμως. Την αλήθεια λέω. Δεν θυμάμαι. Δηλαδή κοίταξα κινητό. Δεν θυμάμαι τι βρήκα, την περίπτωση. Δεν θυμάμαι. Και μου δώσανε ένα αλληλούια. So, πάμε στο επόμενο. Άκου, άκου εδώ. Επί τόπου. Έχεις υπάρξει τρίτο πρόσωπο σε μία σχέση? Τρίτο πρόσωπο? Yes. Όχι, όχι. Δεν έχω κάνει τέτοια μπερδέματα. Όχι, όχι. Μπορεί να έχει συμβεί χωρίς να το ξέρεις καταρχάς και να το μάθεις μετά. Υπάρχουν πολλά σενάρια σε ναι, αυτό. Όχι, δεν το έχω μάθει. Ήμουν πάντα καθαρός σε ό,τι έκανα με τους ανθρώπους και με όλα. Οκ. Αλληλούια. Αλληλούια. Τι άγχος είναι αυτό? Με έχει πιάσει άγχος για να ακούει τα αλληλούια του. Ξυπνάς αύριο και είσαι γυναίκα για 24 ώρες. Τι κάνεις? Παίρνω το credit card του άντρα μου και πάω στα Harrods. Στο πολυκατάστημα. Στο πολυκατάστημα στο Λονδίνο. Στο Λονδίνο. Στο Knightsbridge. Ναι, το ξέρουμε, ναι. Αλλά να σου πω κάτι τώρα, περίμενε. Αυτό μπορείς να το κάνεις και ως άντρας. Δεν θα φλέρταρες, ας πούμε, για παράδειγμα, να δεις πώς φλερτάρουν οι γυναίκες. Αυτό λέω, δηλαδή θα κάνεις κάτι άλλο. Βασικά να σου πω κάτι. Όντως. Δεν θα φλέρταρα, όμως θα ήθελα να ξέρω πώς θα ήταν η φωνή μου για να τραγουδάω, δηλαδή με γυναικεία φωνή. Περίεργο αυτό, δεν το έχω ξανακούσει. Ναι. Έλα. Ναι. Με γυρίσματα, όλα αυτά. Ξέρεις. Αλληλούια. Sorry. Πολύ ποτό. Με τα ίσες, με πότισες, είμαι χαρούμενος. Σαρμπέλ, έχεις κάνει σεξ σε καμαρίνι, dressing room? Όχι. Και αυτή είναι η αλήθεια. Έλα ρε παιδιά, στορκίζομαι. Όχι, δεν το δέχομαι αυτό. Ποιον έχουμε φέρει εδώ πέρα δίπλα, πραγματικά? Αλήθεια λέει. Δεν το δέχομαι, δεν το δέχομαι αυτό. Θέλω αλήθεια, ένα αλληλούια, γιατί πραγματικά δεν έχω κάνει σεξ σε καμαρίνι.
Αλληλούια. Thank you very much. Thank you. Πάμε παρακάτω. Σε έχω τρελάνει. Ψάχνεις τον εαυτό σου στο ίντερνετ? Τον εαυτό μου επαγγελματικά ή προσωπικά, τι εννοείς? Φαντάζομαι επαγγελματικά. Προσωπικά πώς θα τον ψάξεις? Ναι, και φυσικά. Δηλαδή, τώρα που έχω βγάλει το καινούριο τραγούδι με τον, το «Μου έχεις πάρει το μυαλό», παίρνω να δω πώς πάει, ας πούμε. Βέβαια, έχω ενδιαφέρον. Ναι, reviews, οτιδήποτε, δηλαδή κριτικές, όχι, κάτι. Δεν κοιτάζω reviews, το τι λέει ο καθένας, όμως κοιτάζω νούμερα, ας πούμε. Okay. Να δω αν πάει καλά. Πάω πολύ καλά, Θέμη. Ηρέμησε. Ποιο είναι το πιο ακραίο μέρος που έχεις κάνει σεξ? Ακραίο μέρος? Ναι. Ακραίο μέρος για τα δικά σου δεδομένα. Ακραίο μέρος. Αυτοκίνητο. Αυτοκίνητο. Πριν από πολλά χρόνια. Αυτοκίνητο, λέει, παρκαρισμένο στα Harrods. Όχι στα Harrods. Στο Λυκαβιτό. Oh! Με θέα. Είχες και θέα. Βέβαια. Θέλω να μου πεις δύο γυναίκες Ελληνίδες που τις θεωρείς σεξι. Είναι πάρα πολλές. Ντρέπομαι λίγο να το πω γιατί τις εκτιμάω πάρα πολύ. Σεξι, ωραίο είναι, θα χαρούν εδώ. Είναι σεξι, ναι. Η πρώτη είναι η Ελένη Μενεγάκη. Οκ. Okay. Δηλαδή η θέα. Και δεύτερη, δεν ξέρω και πάρα πολλές, μην ξεχνάς, γιατί έχουν βγει και καινούριες και τα λοιπά. Μπορείς να πεις από τις παλιές. Θα πω τη φίλη σου, την Ναταλία. Την Ναταλία Γερμανού. Ναι. Πολύ χαίρομαι. Είναι σεξ, έχει ωραίο στυλ. Έχει, είναι πολύ σεξ, Ναταλία, όμως από βνέει κάτι πολύ δηλαδή σεξ. Είναι πολύ... Ναταλία Γερμανού, λοιπόν, και Ελένη Μενεγάκη. Έχεις ενδιαφερθεί ερωτικά για κάποιο πρόσωπο με το οποίο είχες συνεργασία? Ερωτικά? Ναι. Όχι. Δηλαδή να συνεργάζεστε και μετά να αρχίσεις, ναι, να σκέφτεσαι όχι, αλλιώς. Όχι, γιατί είμαι λίγο σοβαρός στη δουλειά μου. Δηλαδή όταν κάνω μια δουλειά θέλω να είμαι κύριος, να έχω καλή συμπεριφορά. Δηλαδή δεν αφήνω τον εαυτό μου να ξεφύγει σε πράγματα. Εντάξει, δηλαδή σίγουρα θα έβλεπα κοπέλες που είναι ωραίες και τα λοιπά. Δεν θα έκανα όμως κάτι, δεν θα έκανα κίνηση. Από σεβασμό. Έτσι έχω μεγαλώσει. Πολύ χαίρομαι. Είμαι άγγελος. Σαρμπέλ. Ναι. Σοφία, καταρχάς είσαι καλά εκεί? Πάρα πολύ καλά. Έχω και το λάμπρο εδώ, αράζει. Μπράβο. Τέλεια. Ωραία. Άκου τώρα αυτή την ερώτηση, αν θες να μας την απαντήσεις κι εσύ. Ναι. Σαρμπέλ, σε ποια στάση του σεξ θα έδινες το όνομά σου? Αυτή η Θέμη, πώς τη λένε, την μπλαϊνή, που είναι πολύ γλυκούλης και τρυφερούλης ο Σαρμπέλ, που είναι... Ο ένας από τον άλλο αγκαλιά. Το κουταλάκι. Πώς λέγεται? Κουταλάκι. Κουταλάκι. Ναι, ναι, αυτή τη στάση νομίζω. Πού το ξέρεις, ρε Σοφία? Αυτό το λες για σένα. Εμάς έχω γεννήσει. Για σένα το λες αυτό, για το Σαρμπέλ? Για το Σαρμπέλ, παιδί μου, για μένα θα το πω. Για σένα θα ρωτήσουμε τώρα, γι' αυτό λέω. Α, όχι, είπες να απαντήσω κι εγώ για το Σαρμπέλ. Όχι για το Σαρμπέλ, να απαντήσεις για τον εαυτό σου. Για τον εαυτό σου απαντά, Σοφία. Θες και κουταλάκι. Να και το γέλιο πάλι. Για πες, Σαρμπέλ. Ωραίο το κουταλάκι. Αλληλούια. Άστα αυτά τώρα που απαντάς το κουταλάκι τώρα εσύ. Ωραίο αυτό που είπε. Δεν συμφωνείς? Εγώ θα συμφωνήσω. Μα έτσι τον έχω το Σαρμπέλ εγώ στο μυαλό μου, γιατί είναι πολύ γλυκός και τρυφερός. Άμα σαρπάξω και τους μα δύο. Μα αλήθεια λέω καλέ, είναι άμα ωραίο, είναι ωραίο, είναι ωραίο αυτό. Τι κρατάμε το σπούν, τι είναι αυτό? Spooning. Spooning λέγεται. Spooning. Spooning, Σαρμπέλ Spooning. Πολύ χαίρομαι, πάω πολύ καλά, Θέμη μου. Είχα και άγχος. Τώρα έχω πάρει αυτοπεποίθηση. Λοιπόν, άκου τώρα αυτή την ερώτηση. Ναι. Προτιμάς για έναν ολόκληρο χρόνο, όταν κάνεις σεξ, να μην μπορείς να ολοκληρώσεις, ή κάθε φορά που κάνεις σεξ, η σύντροφό σου να τραγουδάει το «Γεια σου Μαρία»? Oh my god, really? Really. Oh, δύσκολο. Να ολοκληρώσω. Ό,τι του είπε. Να ολοκληρώσω. Άρα να τραγουδάει σύντροφό σου το «Γεια σου Μαρία» ή να μην μπορείς να ολοκληρώσεις? Για να ολοκληρώσω. Περδεύτηκα, παιδιά. Είναι που δεν μιλάει έχεις πολύ καλά τα ελληνικά, Θέμη. Έχεις να διαλέξεις δύο πράγματα. Ναι. Το πρώτο είναι «Each time you have sex, yes, your partner sings «Γεια σου Μαρία». Μαρία». The second one, «You have sex but you don't, ah, you don't have a happy end». Θα λέει το «Γεια σου Μαρία» τότε. Ναι, βέβαια, φοράω το ασπίδες, χρυσέ μου, να μην το ακούς.
και κάνε δουλειά σου. Τέτοια plugs, ear plugs. Δεν είναι και τόσο άσχημο το Γεια σου Μαρία. Α, ξαφνικά δεν είναι άσχημο το Γεια σου Μαρία. Δεν είπα ότι είναι άσχημο. Αλλά δεν θες να το ακούς. Λοιπόν, άρα κρατάμε η παρτενέρ μας να τραγουδάει το Γεια σου Μαρία για έναν ολόκληρο χρόνο κάθε φορά που κάνει σεξ. Ουφ, με έχεις μπερδέψει ρε παιδί μου, δηλαδή δύσκολες ερωτήσεις. Πλάστικα. Να, πρέπει να ολοκληρώσεις, δεν γίνεται, παιδιά. Α, γεια σου Μαρία, λοιπόν. Γεια σου Μαρία. Γεια σου Μαρία και μια χαρά είμαστε, ωραία. Τουλάχιστον πήρα το αλληλούια. Ποιο είναι το πιο παράξενο συνέστημα που έχεις νιώσει? Παράξενο. Ναι. Δηλαδή, να μην έχω καταλάβει πώς νιώθω. Είναι παράξενο συνέστημα, ναι, δεν ξέρω. Έχω και ένα τραγούδι, να ξέρεις. Παράξενο το συνέστημα. Όταν έχασα τον πατέρα μου, ήτανε παράξενο συνέστημα γιατί δεν μπορούσα να καταλάβω πώς νιώθω για πάρα πολλά πράγματα. Στη ζωή, για τη θρησκεία μου, για τον εαυτό μου. Επομένως, αυτή είναι η απάντησή μου. Σαρμπέλ, τελευταία ερώτηση. Ήδη. Α, σου άρεσε. Περνά πάρα πολύ καλά. Έλα, τι μας λες. Εννοείται. Θα το πω. Θα το πω. Τι είπες εσύ? Λέω τόσο αλληλούια πήρε να μην περνάει και καλά. Ναι. Πες το, έχω πάρει πολλά αλληλούια. Έχεις πάρει. Yes. Last question. Yes. Size matters. Oh my god. Εγώ θα την απαντήσω αυτή, φυσικά και παιδιά. Μην αναρωτιέστε. Μην αγχώνεσαι. Φυσικά και μετράει. Μπράβο, Σοφία. Πήραμε και ένα αλληλούια, λοιπόν. Για τέλος. Να μην μπεδεύεστε. Ναι, μετράει. Πάμε να δούμε το ποσοστό αγιότητας του Σαρμπέλ και της Σοφίας Βογιατζάκη. Μαζί.